Λόγια ψυχής. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Μια εκπομπή για τον καθένα μας. Με τον ψυχολόγο Στράτο Βραχιόγια. Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι. Μια ακόμη εκπομπή Λόγια Ψυχής στο ζεστό και φιλόξενο ραδιόφωνο στο Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Είχαμε ξεκινήσει μια σειρά εκπομπών για τα βασικά συστατικά που συνθέτουν την ζεστή και στέρεη σχέση ανάμεσα στους γονείς και στα παιδιά. Θα θέλαμε να συνεχίσουμε στο πνεύμα αυτό. Έχουμε ήδη κουβεντιάσει για τη δύναμη της γλώσσας της αποδοχής. Έχουμε ήδη συζητήσει για το πώς η αποδοχή διευκολύνει το παιδί μας να νιώσει την αγάπη μας. Δεν αρκεί δηλαδή μόνο η αγάπη, αλλά μόνο αν αποδεχτώ πραγματικά το παιδί μου όπως είναι, το διευκολύνω για να νιώσει και το συναίσθημά μου της αγάπης που έχω γι' αυτό. Η αποδοχή λοιπόν, και αφιερώσαμε δύο εκπομπές, δύο σχόλια στο κομμάτι αυτό. Το άλλο ζήτημα που κουβεντιάσαμε στην προηγούμενη μας εκπομπή ήταν το ζήτημα του χρόνου. Ο χρόνος που αφιερώνουμε στα παιδιά μας, συζητήσαμε για την ιδέα του ποιοτικού χρόνου και εν τέλει καταλήξαμε ότι η απάντηση στο ερώτημα πόσο χρόνο χρειάζεται να αφιερώνω στο παιδί μου είναι μόνο όσο περισσότερο μπορούμε. Όσο περισσότερο χρόνο μπορούμε να αφιερώνουμε στο παιδί μας. Σήμερα θα συζητήσουμε για τα υπόλοιπα βασικά συστατικά που οικοδομούν μια στέρεη και δυνατή σχέση ανάμεσα σε γονείς και παιδιά. Κάθε σχέση, οποιαδήποτε σχέση, έχει μέσα της ένα πολύ έντονο και πολύ δυνατό επικοινωνιακό κομμάτι. Δηλαδή, η επικοινωνία στις ανθρώπινες σχέσεις και ιδιαίτερα στην περίπτωσή μας αυτό που κουβεντιάζουμε και σχολιάζουμε σήμερα, η επικοινωνία ανάμεσα στους γονείς και στα παιδιά είναι το πιο βασικό ίσως κομμάτι που συνθέτει την εικόνα αυτής της σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στους γονείς και στα παιδιά. Με απλά λόγια θα πούμε ότι η επικοινωνία είναι δύο πολύ βασικά πράγματα. Πώς ακούω και πώς μιλάω. Πώς ακούω έτσι ώστε το παιδί να μου μιλάει και πώς μιλάω έτσι ώστε το παιδί να με ακούει. Πριν όμως κουβεντιάσουμε και βάλουμε το πλαίσιο της επικοινωνίας ανάμεσα σε γονείς και σε παιδιά, θα ήθελα να σας μεταφέρω μια εικόνα. Θα ήθελα να φανταστείτε την εξής σκηνή. Ας υποθέσουμε ότι φιλοξενείται μια κοπέλα από το εξωτερικό. Το όνομά της είναι Άννα. Εκείνη δεν έχει επισκεφθεί άλλη φορά τη χώρα σας, δεν μιλά τη γλώσσα σας, ούτε γνωρίζει τίποτα για τις συνήθειες, τα κοινωνικά ήθη, τους κανόνες ή την κουλτούρα σας. Την υποδέχεστε θερμά στο αεροδρόμιο. Τη φέρνετε στο σπίτι σας, ελπίζοντας ότι θα την κάνετε να νιώσει άνετα. Σε λίγες μέρες, εκείνη γράφεται σε μια σχολή για να μάθει τη γλώσσα σας. Πηγαίνετε μαζί για ψώνια και την ξεναγείτε στα αξιοθέατα της πόλης σας. Όμως η Άννα κάνει πολλά λάθη. Παραδείγματος χάρη,
όταν κερνάει δεν αφήνει ποτέ φιλοδόρημα. Δεν συμπεριφέρεται καμιά φορά σωστά στο σερβιτόρο στο εστιατόριο. Ξεχνάει να πει ευχαριστώ σε αυτούς που της προσφέρουν κάτι. Στηρίζει τους αγκώνες στο τραπέζι όταν τρώτε σε ένα εστιατόριο. Μια που εσείς είστε ο ξεναγός της, της εξηγείτε ευγενικά τους κανόνες, τους οποίους βέβαια φροντίζετε και να τους υπενθυμίζετε όταν τους ξεχνά. Μερικούς κανόνες τους θυμάται, αλλά καθώς έχει πολλά να μάθει, νιώθει σφιγμένη, αγχωμένη και τρακαρισμένη και πολύ συχνά ξεχνάει. Ασφαλώς όμως δεν την τιμωρείτε όταν ξεχνάει. Καταλαβαίνετε πως νιώθει ως νεοφερμένη σε έναν ξένο τόπο και τη βοηθάτε με υπομονή να μάθει όλα όσα χρειάζεται να μάθει. Ξέρετε ότι με την επανάληψη θα τα αυθομοιώσει τελικά. Εσείς και η Άννα είστε συνταξιδιώτες στο μονοπάτι της ζωής. Εσείς είστε γηγενείς και εκείνη είναι νεοφερμένη. Και οι δυο συναντάτε στο διάβα σας, στη διαδρομή σας, σκοπέλους, αλλά μαθαίνετε να τους παρακάμπτετε μαζί. Την αντιμετωπίζετε με ευγένεια. Δεν θίγετε την αξιοπρέπειά της και την καθοδηγείτε με καλοσύνη ώστε να μάθει την κουλτούρα σας. Παρόμοια είναι και η αντίληψη που έχουμε για την ανατροφή των παιδιών. Εμείς είμαστε οι γονείς, οι γηγενείς και τα παιδιά μας είναι οι νεοφερμένοι όπως η Άννα. Οι νεοφερμένοι έχουν πολλά να μάθουν και εμείς δηλαδή οι γονείς έχουμε πολλά να τους μάθουμε. Συνοδή λοιπόν και συνοδοιπόροι, έμφαση στο συν, στο ταξίδι της ζωής. Η λέξη συνοδεία, συνοδεύω, για μας εδώ στην εκπομπή μας, είναι μια λέξη κλειδί. Αυτή είναι η στάση που χρειάζεται να έχει ένας γονιός στη σχέση του με το παιδί. Συνοδεύω, ούτε καθοδηγώ, ούτε δίνω οδηγίες, ούτε δίνω κατευθύνσεις, συνοδεύω και ο τρόπος αυτός της συνοδείας είναι που θα βοηθήσει το παιδί να ορίσει το δικό του αποτύπωμα στη δική του ζωή. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του τρόπου που συνοδεύουμε τα παιδιά μας είναι και ο τρόπος που επικοινωνούμε μαζί τους. Είναι ο τρόπος δηλαδή του πώς τα μιλάμε και πώς τα ακούμε. Σε αυτά λοιπόν τα δύο βασικά κομμάτια θα θέλαμε να σταθούμε σήμερα στην εκπομπή μας. Δεν υπάρχει ανθρώπινη στιγμή χωρίς επικοινωνία. Τα πάντα είναι επικοινωνία. Και πολύ συχνά ακούμε από παιδιά, αλλά ακούμε και από μεγάλους, από ενηλίκους, ότι δεν μπορώ να επικοινωνήσω με κάποιον, δεν μπορώ να βρω κάποιον να με νιώσει, δεν μπορώ να βρω κάποιον να με ακούσει. Το μεγάλο παράπονο ίσως στην εποχή μας είναι αυτή η έλλειψη επικοινωνίας. Η έλλειψη επικοινωνίας που τελικά αφήνει ένα δυσάρεστο αποτύπωμα και στην αυτοεκτίμησή μας αλλά και στην ψυχή μας. Δεν είναι μόνο το ότι κάποιος μ' ακούει ή ότι κάποιος ακούει και δέχεται αυτά που λέω ή κάποιος μου μιλάει με έναν τρόπο που με βοηθάει να ξεδιπλωθώ, με βοηθάει να αναδείξω τον εσωτερικό μου κόσμο. Είναι και επίσης το γεγονός ότι αυτό καθ' αυτό το γεγονός της επικοινωνίας, το ότι υπάρχει κάποιος διαθέσιμος για μένα, είναι ένα πολύ σημαντικό συστατικό, είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του τρόπου που εγώ βλέπω την επικοινωνία μου και του τρόπου που εγώ βλέπω κυρίως μέσα μου τον εαυτό μου. Ας κάνουμε όμως εδώ ένα μικρό μουσικό διάλειμμα όπως κάθε φορά και θα συνεχίσουμε το σχόλιο μας στην επικοινωνία αμέσως μετά.
Συνεχίζοντας την εκπομπή μας, αμέσως μετά το μουσικό διάλειμμα, θα ήθελα να πούμε κάποια πράγματα για τον τρόπο που χτίζεται η επικοινωνία μας και ιδιαίτερα η επικοινωνία μας με τα παιδιά. Νομίζω ότι το πιο βασικό στοιχείο της επικοινωνίας με τα παιδιά, το θεμέλιο θα έλεγα της επικοινωνίας μας με τα παιδιά, είναι το βλέμμα. Είναι η δυνατότητα της βλεμματικής επαφής. Μέσα στο βλέμμα του άλλου, μέσα στο βλέμμα του γονιού, το παιδί καθρεφτίζει τον εαυτό του. Βλέπει τον εαυτό του. Και είναι πολύ σημαντική η εικόνα του να μπορεί ένα παιδί να βλέπει μέσα στα μάτια του γονιού τον καλύτερο εαυτό του. Αν λοιπόν θέλουμε να μιλήσουμε, να ακούσουμε, να επικοινωνήσουμε με τα παιδιά μας, χρειάζεται πάνω απ' όλα να έχουμε τη δυνατότητα μιας βλεμματικής επαφής. Μιας επαφής βλεμματικής που δεν θα κριτικάρει, που δεν θα σχολιάζει, που δεν θα πληγώνει, αλλά θα είναι διαθέσιμη, θα είναι παρούσα, θα είναι εκεί. Πολύ συχνά μας περιγράφουν οι γονείς στις σχολές γονέων την εικόνα μιας μαμάς που πλένει πιάτα στην κουζίνα και ενός παιδιού που από πίσω προσπαθεί να της πει πώς πέρασε τη μέρα του στο σχολείο. Και ενώ είναι μια εικόνα καθημερινή και συνηθισμένη, απ' την άλλη μας δίνει να καταλάβουμε και ένα στίγμα στο πώς δομείται η επικοινωνία στις μέρες μας και στο πώς τελικά η καθημερινότητά μας απορροφά κάτι που είναι βασικό για την επικοινωνία. Αυτό που λέμε προσοχή. Να έχουμε δηλαδή στραμμένη την προσοχή μας στον άλλον, στον όποιον άλλον εν προκειμένου στο παιδί μας. Επικοινωνία λοιπόν θέλει βλέμμα, προσοχή και διάθεση. Να θέλω να ακούσω τον άλλον, να θέλω να μου μιλήσει ο άλλος, να θέλω να μοιραστώ με τον άλλον κάτι που με απασχολεί. Γιατί αν δεν υπάρχει η δυνατότητα της βλεμματικής επαφής, η δυνατότητα του να δώσω προσοχή σε αυτό που μου λέει ο άλλος ή σε αυτό που μου μοιράζεται ο άλλος και η διάθεση από μέρους μου να συμβεί αυτό, τότε η επικοινωνία διεξάγεται σε ένα κλίμα που κάθε άλλο παρά ευνοϊκό για αυτήν θα είναι. Επειδή οι γονείς και γενικά νομίζω οι ενήλικες έχουμε ασχοληθεί και ίσως ασχολούμαστε πάρα πολύ στο κομμάτι της επικοινωνίας με τις λέξεις, τα λόγια, το περιεχόμενο, αυτόν δηλαδή που λέει ο άλλος, πρέπει να πούμε ότι μπορεί να μας φανεί περίεργο, αλλά οι λέξεις και τα λόγια είναι μόνο το 7% της ανθρώπινης επικοινωνίας. Το υπόλοιπο 93% είναι μη λεκτικό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει να κάνει με τη στάση του σώματος, με τη χρειά της φωνής, με τον τρόπο δηλαδή που επενδύονται αυτά τα λόγια, με τον τρόπο που κάποιος ντύνει αυτά τα λόγια. Ας μην λοιπόν έχουμε στο μυαλό μας ότι επικοινωνία με το παιδί μου σημαίνει να πω κάτι σε σχέση με αυτά που μου λέει. Η επικοινωνία συνήθως έχει ένα κομμάτι ορατό που αποτυπώνεται στις λέξεις, σε αυτά που ακούγονται. Παράδειγμα, λέει το παιδί, σήμερα μάλωσα με τον φίλο μου ή σήμερα με μάλωσε η κυρία μου ή σήμερα δεν έγραψα καλά στο τεστ. Και αυτό είναι, αφορά στο περιεχόμενο των λόγων του παιδιού. Αλλά πίσω από αυτό και μάλλον μέσα σε αυτό, πιο βαθιά, είναι κρυμμένα ανάγκες και συναισθήματα. Δηλαδή,
πίσω από τη λέξη του παιδιού «μάλωσα με το φίλο μου» υπάρχει ένα συναίσθημα. Υπάρχει κάτι που νιώθει το παιδί λέγοντας αυτό το πράγμα. Κάτι δηλαδή που προσπαθεί να επικοινωνήσει χρησιμοποιώντας τις λέξεις «μάλωσα με το φίλο μου». Ο ρόλος μας ως ακροατές και ο ρόλος μας ως γονείς, αλλά και ως φίλοι και ως σύζυγοι, είναι να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να μην μείνουμε μόνο στην επιφάνεια, στο περιεχόμενο των λέξεων, αλλά να δούμε πίσω και κυρίως μέσα σε αυτές τις λέξεις τι συναισθήματα περιέχονται. Όταν μπορέσουμε να πάμε μέσα στα συναισθήματα που ντύνουν τις λέξεις μας, τότε θα βρούμε για παράδειγμα στο παιδί που λέει ότι μάλωσα με το φίλο μου, ότι μάλλον υπάρχει στεναχώρια, μπορεί να υπάρχει θυμός, μπορεί να υπάρχει αγανάκτηση. Βλέποντας και σχολιάζοντας αυτό το συναίσθημα μαζί με το παιδί, το διευκολύνουμε και το βοηθάμε να πάρει επαφή με αυτό που συμβαίνει μέσα του. Γιατί στην ουσία αυτό είναι που θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας. Αυτό δηλαδή που συμβαίνει μέσα του. Όμως εμείς τι κάνουμε? Όταν το παιδί λέει «μάλωσα με το φίλο μου», εμείς θα σπεύσουμε να το πούμε «καλά, τι έγινε? Δεν είπαμε ότι δεν μαλώνουμε? Γιατί, ξέρω εγώ, δεν έκανες αυτό?» Ή μπορεί να σχολιάσουμε το φίλο του παιδιού. «Το ξέρω, δεν στα έλεγα εγώ ότι ο Γιωργάκης είναι έτσι, είναι, ξέρω εγώ, ζωηρός, ότι είναι εγωιστής, ότι είναι δεν ξέρω τι είναι». Ή μπορεί να το πούμε «μα γιατί δεν κάνεις αυτό?» Ή να αναλάβουμε εκ μέρους του την ευθύνη της διαχείρισης μιας κατάστασης. Να πούμε «ας, θα πάρω εγώ τηλέφωνο τη μαμά του, την ξέρω». Και τι σημαίνει τότε, τι σημαίνουν όλα αυτά? Επικοινωνιακά δυστυχώς μπορεί να μην σημαίνουν τίποτα, όμως θα προτείνω να σκεφτούμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι το παιδί θα νιώσει ότι δεν έχει ακουστεί. Από τη στιγμή που κάποιος δεν προσπάθησε λίγο να δει μέσα του στο τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Το δεύτερο είναι ότι η επικοινωνία μπλοκάρεται, ότι η επικοινωνία δυσκολεύεται και δυστυχώς δεν διευκολύνεται η δυνατότητα του μοιράσματος. Γιατί ξέρετε, η εμπειρίες επικοινωνίες που αποκτούν τα παιδιά μας μαζί μας, είτε τα διευκολύνουν να μας μιλάνε, είτε όχι. Για παράδειγμα, μπορεί ένα παιδί να σκεφτεί «Ωχ, τι να το πω αυτό στην μαμά μου, ας πούμε, ή στον μπαμπά μου, θα με μαλώσουν». Γι' αυτό τα παράθυρα της επικοινωνίας πρέπει να είναι πάντα ανοιχτά, για να μπορέσουν να διευκολύνουν αυτό το μοίρασμα. Γιατί, συνδέοντας λίγο και αυτά που έχουμε πει σε άλλες μας εκπομπές, ότι τα όπλα μας σαν γονείς στη σχέση μας με τα παιδιά μας είναι κυρίως η σχέση που αναπτύσσουμε μαζί τους και το παράδειγμά μας. Η σχέση που αναπτύσσουμε με τα παιδιά μας έχει να κάνει πολύ με το πώς ακούμε τα παιδιά μας. Έχει να κάνει πάρα πολύ με τον τρόπο που βοηθάμε τα παιδιά μας να πάρουν επαφή με αυτό που συμβαίνει μέσα τους, μέσα από τον τρόπο που μας μοιράζονται τις δυσκολίες ή τα προβλήματα ή τέλος πάντων όλα αυτά που τα απασχολούν. Αυτό που μόλις πριν λίγο περιγράψαμε, έναν τρόπο δηλαδή να διαβάζουμε αυτά που μας λέει το παιδί, σε επαφή και σε μια, ας το πούμε έτσι, διαβούλευση μαζί του, δηλαδή προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσουμε τα συναισθήματα και τις ανάγκες που ντύνουν τις λέξεις, αυτό θα μπορούσε να το πούει κανείς, εμείς το λέμε ενεργητική ακρόαση στην πρόληψη, αλλά στην ουσία θα μπορούσε να το πει κανείς έστω και ένα αποτύπωμα ουσιαστικής επικοινωνίας. Έναν τρόπο δηλαδή να παίρνω επαφή με αυτό που συμβαίνει μέσα στον άλλον, όχι μόνο με αυτό που μου λέει ο άλλος. Γι' αυτό και θέσαμε ως προϋπόθεση
για την ευόδοση της επικοινωνιακής κατάστασης, για την ευόδοση της επικοινωνίας, να υπάρχει βλεμματική επαφή, να υπάρχει η προσοχή μας στραμμένη στον άλλον και όχι σε αυτό που θα πούμε εμείς, και να υπάρχει και η διάθεση για επικοινωνία. Ο τρόπος που ακούμε βοηθάει τον άλλον να νιώσει πράγματα για τον εαυτό του. Όπως και το γεγονός ότι δεν ακούμε μπορεί να βάλει τον άλλον, το παιδί μας, να σκεφτεί ότι ίσως να μην είμαι τόσο σημαντικός. Ίσως αυτά που με απασχολούν να μην είναι τόσο σημαντικά. Ίσως τελικά εγώ να είμαι ασήμαντος. Έτσι με μερικά σχόλια αυτού του είδους για την επικοινωνία μέσα στο σπίτι και κυρίως για την επικοινωνία ανάμεσα στους γονείς και στα παιδιά, που θα μπορούσαν ενδεχομένως να μεταφερθούν και σε άλλες σχέσεις και σε άλλες καταστάσεις, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μέχρι την επόμενη φορά σας εύχομαι ολόψυχα καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Λόγια ψυχής. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Μια εκπομπή για τον καθένα μας. Με τον ψυχολόγο Στράτο Βραχιόγερο.